Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί σας εδώ στην εκπομπή «Επι το λόγο σου» ζωντανά από τα στούντιο του World of God. Είμαστε ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή, γιατί είμαστε σε αυτή τη θέση την οποία βεβαίω ο Θεός μας έχει φέρει να ομολογούμε το όνομα του Χριστού, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να δείχνουμε πραγματικά τον Ιησού Χριστό και να συστήνουμε το υπερπάνω όνομα, ένα όνομα το οποίο όποιος επικαλεστεί βεβαίω είναι υπόσχεση του Κυρίου ότι ο Κύριος μας θα τον σώσει, θα τον ελευθερώσει, θα του δείξει πραγματικά ποια είναι η οδό την οποία πρέπει να περπατήσει και όταν ο άνθρωπος περπατήσει σε αυτή την οδό να απολαμβάνει τη χάρη, το έλεος, την ευμένεια, αλλά ιδιαιτέρως θα έλεγα κάτι που λείπει στις μέρες μας αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, την αγάπη εκεχημένη μέσα στην καρδιά του, δια του Πνεύματος του Αγίου, αυτή την Αγία πληροφορία δηλαδή, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για αυτόν τον άνθρωπο, για σένα είναι δηλαδή σήμερα, να πούμε, ότι σε αγαπάει, ότι είναι έτοιμος να σου χαρίσει και να σου δείξει πραγματικά πράγματα τα οποία είναι ανεκλάλητα, ένδοξα, αρκεί εσύ και εγώ και όλοι μας βέβαια σήμερα από τη θέση που είμαστε, να επικαλεστούμε αυτό το όνομα, το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο εδόθηκε από τον ουρανό για εμάς τους ανθρώπους, για να μπορέσουμε να λάβουμε άφεση, συγχώρεση, αλλά και είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τον Κύριο γιατί όλα αυτά τα κηρύττουμε μέσα από αυτή τη ζωντανή εκπομπή, τα τηλέφωνά μας τα βλέπετε στους δίκτους, στους, στις οθόνες των υπολογιστών σας, τα email της εκπομπής, μπορείτε σήμερα, αυτή τη στιγμή, από τώρα, να στείλνετε αιτήματα προσευχής, να στέλνετε ευχαριστήρια, αιτήματα τα οποία απασχολούν την καρδιά σας, τη ζωή σας. Βεβαίω όχι ότι μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό, παρά μόνο που πραγματικά είναι πολύ μεγάλο και αυτό, να συμπροσευχηθούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου, όλοι μαζί, εσείς από τη θέση που είσαστε, εμείς εδώ από την εκπομπή, να συμπροσευχηθούμε για αυτά τα αιτήματα και ο Κύριος μας αγαθός όν να ακούσει και να απαντήσει. Βεβαίω, έχουμε δει και έχουμε ε, γίνει μάρτυρες επεμβάσεων των οποίων ο Θεός έκανε στις ζωές των ανθρώπων, το πώς ενέργησε, ελευθέρωσε, έσωσε, θεράπευσε, ευχαριστούμε τον Θεό έκανε μεγαλία, τεράστια, έχουμε μαρτυρίες χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι επικαλέστηκαν το όνομα του Χριστού. Σήμερα λοιπόν αν ακούς το, το λόγο του Θεού, σήμερα μπορείς να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου, στείλε μας ένα αίτημα, να συμπροσευχηθούμε και βεβαίως ο Κύριος μας, ο αγαθός και ζωντανός Θεός, να απαντήσει. Σήμερα λοιπόν έχουμε επιλέξει μέσα από το Λόγο του Θεού όπως κάνουμε και κάθε Τρίτη και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού το οποίο πιστεύουμε ότι θα θρέψει την ψυχή μας, θα οικοδομήσει τον εσωτερικό μας άνθρωπο και θα μας δώσει κατεύθυνση και οδηγία μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού για να λάβουμε γνώση, μαθητεία, ευχαριστούμε τον Κύριο και να εκτελέσουμε αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού μας εντέλεται για να μπορέσουμε και εμείς να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο λοιπόν, θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου, θα διαβάσουμε από το πέμπτο κεφάλαιο σήμερα και από το ένα εδάφιο, ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, «Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, ως τέκνα αγαπητά και, μη περιπα... και, και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς ο Χριστός εγάπησε εμάς και παρέδωκε εαυτόν υπέρ ημών προσφορά και θυσία εις τον Θεόν εις ευωδίας. Πορνία δε και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία μη δε μεταξύ σας καθώς πρέπει εις Αγίους. Μη και μορολογία ή τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον ευχαριστία. Δια τούτου εξέβρεται ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέχτης, όσοι συνειδωλολάτρεις δεν έχει κληρονομία τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μη δεις μη σας απατά με ματαίου λόγους, επειδή διατάφτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της μην γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός, διότι, ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια, εξετάζοντες τι είναι βάρεστο στον Κύριο και μη συγκοινωνείτε στα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε, διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών εσχρόν και λέγει. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτό γίνονται φανερά επειδή πάντο φανερόμενο φω είναι. Για τούτο λέγει, σηκώθηκε ο κοιμόμενο και ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστό. Προσέχετε λοιπόν, λοιπόν πώ να περιπατείτε ακριβώ μη ω άσοφοι, αλλά ω σοφοί εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρε είναι πονηρέ. Ευχαριστούμε τον κύριο για το λόγο του, τον αψευδή, τον αληθινό λόγο του Θεού ο οποίος μας εστιάζει και μας δείχνει σήμερα πως να κεντράρουμε, να κάνουμε ένα φόκους προς τις μέρες αυτές τις οποίες περνάμε και διάγουμε αναφέροντάς μας ότι αυτές οι μέρες είναι οι μέρες πονηρές, ευχαριστούμε τον Θεό, γνωρίζοντας λοιπόν ότι ζούμε σε πονηρές ημέρες, πρέπει να έχουμε τα αισθητήριά μας γεγυμνασμένα, δηλαδή σε ετοιμότητα, έτσι ώστε να διακρίνουμε το καλό και το κακό και να επιλέγουμε με τη δύναμη και με τη χάρη του Θεού το καλό και αγαθό στη ζωή μας. Οι μέρες είναι πονηρές, ο κόσμος κοίται εν το πονηρό, μας λέει ο Λόγος του Θεού, όπως επίσης μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, ο οποίος με τις μεθοδίες του, με τις πονηριές του, με τα σχέδια της πλάνης του, πλανάει τους ανθρώπους, εμποδίζει, εμποδίζει τους ανθρώπους να μπουν μέσα στην ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου δια του Ευαγγελίου, πράττει συνεχόμενα ένα σχέδιο εναντίον των ψυχών των ανθρώπων, ευχαριστούμε τον Κύριο και εδώ καλείται ο άνθρωπος, εσύ σήμερα, εγώ, όλοι μας, να διακρίνουμε τα διαφέροντα, να διακρίνουμε δηλαδή πραγματικά τι είναι αυτό το οποίο συμφέρει την ψυχή μας και σε αυτό να μείνουμε, να εκτελέσουμε, να πράξουμε ακλόνητη, αμετακίνητη πάνω σε αυτό το οποίο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εντέλεται σε εμά και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί μας έχει δώσει την πηξίδα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ε. Δεν είμαστε, δεν πλέουμε μέσα σε έναν ωκεανό χωρίς πηξίδα, για φανταστείτε το αυτή την εικόνα, ένα καράβι το οποίο πλέει μέσα στον απέραντο ωκεανό και δεν έχει προ τον ανατολισμό. Πηγαίνει πρώτα στο βορρά, πρώτα στο νότο. Πότε πηγαίνει στην Ανατολή, πότε στη Δύση και δεν μπορεί πραγματικά να φτάσει και να εκπληρώσει την αποστολή του. Ο άνθρωπο λοιπόν, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό στι μέρε μα, αυτόν τον 21ο αιώνα, ο οποίο είναι ο αιώνα τη ταχύτητα, τη πληροφόρηση. Αληθεύει λοιπόν το γεγονό ότι ο άνθρωπο όταν δεν έχει πηξίδα τη ζωή του το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε αποπροσανατολίζεται, χάνει την πορεία του, τον προορισμό του και εν τέλος, και εν τέλει, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, χάνει τι, την αποστολή του. Γιατί όλοι μα, ευχαριστούμε τον Θεό, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι λάβαμε την κλίση από τον Πατέρα Θεό και ευχαριστούμε τον Θεό, δεν μα άφησε από απληροφόρητους, αλλά μας πληροφόρησε και συνεχίζει να μας πληροφορεί δια του Πνεύματος του Αγίου και δια του Λόγου του Θεού, ποια είναι η αποστολή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί είμαστε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί βρεθήκαμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Τι επιτελούμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Ποιο είναι ο ρόλο τον οποίο καλούμαστε να παίξουμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο άνθρωπο λοιπόν λαμβάνει πληροφορία, λαμβάνει την ξεκαθάριση για το ποιος είναι, πού είναι και τι σκοπό έχει πάνω σε αυτόν εδώ τη γη, τη γη μόνο όταν πραγματικά έχει επαφή με τον πλάστη του, με τον δημιουργό του, με τον Άγιο Θεό. Έτσι λοιπόν η προτροπή του Απόστολου Παύλου σήμερα για όλους μας είναι γίνεστε μιμητές του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια ο ίδιος Απόστολος Παύλος έχοντας μια καταξιωμένη να μου επιτρέπεται πορεία να το πω καλύτερα γραφικά, αγωνιζόμενος στον καλό να αγώνα και διατηρώντας την αιώνια ζωή την οποία προσεκλήθη μέχρι τέλους, είναι αυτός ο οποίος λέει και μιμητέ μου γίνεστε, αλλά συμπληρώνει και λέει καθώς εγώ του Χριστού ευχαριστούμε τον Κύριο. Βεβαίω ο άνθρωπος είναι, ένας, είναι ένα όντο το οποίο είναι μιμητικό. Και βεβαίω αυτό το οποίο ο άνθρωπος, ο φυσικός όταν γεννιέται, αρχίζει και μιμείται, είναι το φυσικό του περιβάλλον. Ε. Είναι το, το περιβάλλον, η κοινωνία δηλαδή που τον ε, περιτριστυχίζει. Είναι δηλαδή η οικογένειά του, είναι ο πατέρα του, είναι η μητέρα του, είναι τα αδέλφια του. Αρχίζει και μιμείται ο άνθρωπο. Γιατί είναι μιμητικό. Εδώ λοιπόν ο, 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 ο άνθρωπο του Θεού, ο δούλο του Θεού, ο Παύλο, γνωρίζοντα αυτή την αλήθεια και βεβαίω μα συστήνοντα και σε εμά, μα λέει εσεί τώρα. Γίνεται μιμητέ του Θεού. Βεβαίως λέει και αλλού μιμητέ του Ιησού Χριστού και ευχαριστούμε τον Κύριο. Μιμητέ των διαπίστεως υπομένοντας και αποκτηθέντες τας επαγγελίας, δια της υπομονής. Γίνεται μιμητές των εκκλησιών. Καλύτερη λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος ζει σε αυτόν εδώ τον κόσμο να, μι, να γίνει μιμητής του Αγίου Θελήματος του Θεού, να το πω έτσι, εν κατακλείδι. Και για να γίνει μιμητής του Θεού πρέπει να έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό. Ε. Πρέπει να έρχεται δηλαδή σε επικοινωνία με τον Θεό. Να έχει, αν μου επιτρέπετε να πω, μια κοινωνική δραστηριότητα με τον Άγιο Θεό. Και πώς θα το έχει αυτό. Οι μαθητές αντιλήφθηκαν από πάρα πολύ νωρί ότι ο άνθρωπος και κηρύξανε και πιστεύω ότι είναι η αλήθεια, διότι το φανερώνει ο λόγος του Θεού, κηρύξανε και είπανε ότι ο άνθρωπος πρέπει να μένει στην κοινωνία με τα λύλων, δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν γευτεί τη χάρη και το έλεος του Θεού, να μένει στις προσευχές, στην κλάση του άρτου, του σώματος και του αίματος του Χριστού δηλαδή, ευχαριστούμε τον Κύριο, στις προσευχές, στο λόγο του Θεού συστήνει δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πόσο ο άνθρωπος και σε ποιο περιβάλλον βρισκόμενος βρίσκεται στην ικανότητα, λαμβάνει μάλλον την ικανότητα και βρίσκεται σε αυτή την προνομιακή θέση να γίνει μιμητής του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέει και προσδιορίζει πράγματι σε όλους εμάς πώς θα γίνουμε μιμητές του Άγιου Θεού, πώς θα γίνουμε μιμητές του Άγιου Κύριου μας Ιησού Χριστού, να λάβουμε από το Πνεύμα Του, να λάβουμε από το φρόνημά Του, ευχαριστούμε τον Κύριο, να μοιάσουμε σε Αυτόν και να καταξιωθούμε στο τέλος της πίστεώς μας, να απολαύσουμε αφού έχουμε μοιάσει με Αυτόν την αιώνια ζωή στην παρουσία Του, ευχαριστούμε τον Κύριο. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Είδατε λοιπόν ότι αν πραγματικά λάβουμε αυτή την εξουσία την οποία Μα την έδωσε ο Θεό. Δηλαδή, τι είπε ο Θεό. Η λέει, Οποια εξουσία έδωσε ο Θεό, ο πατέρα Θεό, η ΣΥΜΑ να γίνουμε λέει τέκνα Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Είναι εξουσία πραγματικά το να αισθάνεσαι και να είσαι παιδί Θεού. Ε. Και πώ μαρτυρείται αυτό. Πάλι ο λόγο του Θεού μα ξεδιαλύνει και μα φωτίζει ότι όταν το πνεύμα του Θεού, το Άγιο, συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαστε παιδιά Θεού, τότε πραγματικά ο άνθρωπος έχει αυτή τη βεβαιότητα και δεν μπορεί κανένας να την αλλάξει. Με όποιον και να έρθει σε αντιπαράθεση, γνωρίζει ότι ο Θεός ενέργησε μέσα στη ζωή του βιωματικά. Αντιλαμβάνεται ότι αυτή η συνάντηση την οποία έκανε ο άνθρωπος, η προσωπική συνάντηση με τον Ανεστημένο Χριστό, του έδωσε αυτή την εξουσία να ονομαστεί τέκνο Θεού και μαρτυρείται αυτό από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλους τους αιώνες, σε όλες τις εποχές. Σήμερα ιδιαιτέρως εκατομμύρια άνθρωποι πάνω στο πρόσωπο της γης ομολογούν πραγματικά ότι είχαν εμπειρία με τον ζωντανό και αληθινό λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό και μαρτυρούνε πραγματικά ότι είναι τέκνα Θεού. Μιμητέ Μη μου γίνεστε λοιπόν καθώς είστε εσείς τέκνα Θεού, και ευχαριστούμε τον Κύριο, καθώς ο Χριστός και περιπατείται εν αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν λέμε λοιπόν ότι είμαστε παιδιά του Θεού, έχουμε εκτός από δικαιώματα και υποχρεώσεις. Βεβαίω έχουμε εξουσίες, τις οποίες ο Λόγος του Θεού μας σαν δίνει, αλλά αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ο άνθρωπος του Θεού έχει και υποχρεώσει και α, 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 ας μου επιτραπεί να πω, ότι πάνω σε αυτά τα εντάλματα, πάνω σε αυτά δηλαδή που εντέλεται ο Λόγος του Θεού, είναι και η δοκιμασία της πίστεως μας και η γνησιότητα το αν τελικά είμαστε και παραμένουμε τέκνα Θεού, διότι δεν είναι μόνο κάποια στιγμή να ομολογήσουμε ότι πραγματικά ο Χριστός μας επισκέφθηκε, ότι μας αναγέννησε, ότι μας έκανε παιδιά Του και αυτό όλο και μετά θα, 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 θα στρίψουμε την πορεία μας και θα προχωρήσουμε τελικά στην ίδια οδό την οποία περπατάγαμε πριν, πριν έρθει αυτή η μεγάλη γνωριμία με το όνομα του Κυρίου, με τον Ιησού Χριστό, αλλά σημασία έχει καθώς ελάβαμε και παραλάβαμε τον Κύριο, εν αυτό να περπατούμε, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέει σήμερα περπατάτε εν αγάπη. Βεβαίως ο Κύριος μας είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι θα δούνε λέει οι άνθρωποι, είπε στους μαθητές του, την αγάπη σας, την αγάπη σας θα δουν. Αυτό είναι η σημαία, αυτό είναι το σημείο το οποίο ο άνθρωπος καλείται να εργάζεται, ευχαριστούμε τον Κύριο, να εργάζεται και να πλατείνεται η καρδιά του στην αγάπη, διότι αυτό είναι το αναγνωριστικό σημείο ότι πραγματικά είναι παιδί Θεού, ότι είναι άνθρωπος ο οποίος εντέλεται τις εντολές του Κυρίου, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σύμφωνα με τον κανόνα του Ευαγγελίου. Η αγάπη λοιπόν είναι αυτή η οποία συστήνει μας. Και αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτό τον έσχατο καιρό, τον πονηρό καιρό που μας λέει ο λόγος του Θεού, όπως διαβάσαμε σήμερα, αυτό τον έσχατο καιρό η αγάπη είναι η οποία ψυχραίνεται, η αγάπη είναι η οποία ε, δεν, δεν στέκεται, η αγάπη είναι αυτή η οποία πραγματικά φεύγει από τις καρδιές των ανθρώπων και έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα σε αυτόν εδώ τον κόσμο, μια αγάπη η οποία είναι ψυχραμένη, μια αγάπη η οποία είναι παραμελημένη, όλοι βεβαίως μιλάνε για αγάπη αλλά πραγματικά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων δεν έχει επικρατήσει αυτό και εδώ καλούμαστε όλοι εμείς οι οποίοι θέλουμε να περπατάμε πάνω στο φρόνημα και στο, στα ίχνη του Ιησού Χριστού να εξετάσουμε την καρδιά μας αν έχει μέσα αγάπη και αν δεν έχουμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να ζητήσουμε από αυτόν ο οποίος ξέρει να δίνει και να εκχέει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την αγάπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Περπατούμε λοιπόν, ας περπατείτε την αγάπη καθώς και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μας αγάπησε και τι έκανε παρέδωσε τον εαυτό του υπερημών ημών προσφορά εις τον Θεό ισοσμή ευωδίας. Άρα λοιπόν δεν είναι να αγαπάμε μόνο με λόγο αλλά με έργο και αλήθεια μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι μόνο να λέμε ότι αγαπάμε αλλά να δείχνουμε όπως και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός <συγνώμη> έδωσε τον εαυτό του υπέρ προσφορά προς το Θεό και απέδειξε την αγάπη του, ε, φανερώνοντας ενώπιον όλων των δυνάμεων, αυτό το θαυμαστό έργο το οποίο έγινε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ο Άγιος και Αναμάρτητος να πεθάνει όχι γιατί ήταν εκείνος άξιος θανάτου, αλλά να πεθάνει υπέρ ημών των αμαρτωλών και πέθανε ενώ εμείς ήμασταν έτοιοι αμαρτωλοί για να λάβουμε εμείς άμφεση και συγχώρεση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παρέδωσε λοιπόν τον εαυτό του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να μπορούμε εμείς σήμερα να επικαλούμαστε το όνομα του Ιησού Χριστού και να έρχεται ο ίδιος και να μας συγχωρεί, να μας περιθάλπτει και να μας δείχνει πάντοτε την αγάπη του. Έτσι και εμείς αγαπητοί μας φίλοι και φίλες καλούμαστε να περπατήσουμε σε αυτό το ωραίο άγιο περπάτημα της αγάπης ενώπιον του Θεού ευχαριστούμε τον Κύριο για να παραμείνουμε σε αυτή τη θέση την οποία ο λόγο του Θεού μα έχει βάλει να λεγόμαστε τέκνα Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και βεβαίω αυτά τα οποία μα καλεί ο λόγο του Θεού να αποφύγουμε είναι πορνεία, ακαθαρσία, πλεονεξία. Α μην ονομάζεται μεταξύ σα, καθώ πρέπει εις Αγίους, ε; Έρχεται λοιπόν να μα δείξει ότι αν τελικά λέμε ότι περπατάμε στο θέλημα του Θεού, αυτά να τα αποστρεφόμαστε. Αυτά. Το περπάτημα το παλιότερο της πρώτερης ζωής μας να το συχαινόμαστε. Να μην ονομάζεται ανάμεσά μας τέτοιου είδους αμαρτία, ε? αλλά ούτε εσχρότης, ούτε μορολογία, ευωμολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά σε εσά τι να συστήνει, να συστήνει η ευχαριστία σας, να ευχαριστείτε κατά πάντα τον Άγιο Θεό. Για την ημέρα που ξημερώνει, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, αυτό είναι που περιμένει ο Άγιο Θεό από εμά. Αυτό είναι το μέρο τον οποίο καλούμαστε εμεί να επιτελέσουμε σε αυτό εδώ το πρόσωπο τη γη. Ποιο, δεν είναι άλλο. Δεν είναι κανένα άλλο. Ποιο θα δοξάσει τον Θεό. Ποιο θα επικαλεστεί το όνομα του κυρίου για να ευχαριστήσει για όλα τα οποία έλαβε. Ξεχνιόμαστε πάρα πολλέ φορέ, θεωρώντα ότι τα μικρά αυτά πράγματα τα οποία απολαμβάνουμε. Δεν είναι εχρία ανευχαριστία για τον Άγιο Θεό. Και όμω, το ότι ζούμε, το ότι κινούμαστε, το ότι υπάρχουμε, το ότι αναπνέουμε, το ότι σήμερα μπόρεσε να βγει ένα ποτήρι νερό, έφαγε ένα πιάτο φαγητό, ανέπνευσε και ζήσει είναι χάρη Θεού. Ποιο θα τον ευχαριστήσει γι' αυτόν, μη μόνο ο άνθρωπο, ο οποίο έλαβε από τον Κύριο και αναγνώρισε ότι η θέση του είναι αυτή η θέση της ευχαριστίας, της δοξολογίας, του ένους προς τον Άγιον Θεό, ευχαριστούμε τον Κύριο, εις επεβεβαίωση ότι ό,τι λάβαμε δεν ήμασταν άξιοι να το λάβουμε. Αλλά χάρη Κυρίου είναι για ό,τι είμαστε και για ό,τι λαμβάνουμε ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν μέσα από τα χείλη μας πρέπει να βγαίνει ευχαριστία, όχι γογγισμός, όχι μεμψημυρία. Μη στέκεσαι στα μικρά, στα, στα σήματα τα οποία σου κλέβουν τη χαρά, μια χαρά την οποία πρέπει να είναι ανεκλάλητο και ένδοξος. Γιατί γνώρισες τον βασιλέα των βασιλιάδων, τον κύριο των κυριευόντων, τον άναρχο και Άγιο Θεό, ο οποίος σε αγαπάει και ο οποίος σε συγχωρεί και ο οποίος σε προσδέχεται παρόλο την αδυναμία σου, παρόλο το, 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 το λάθος σου, παρόλο την αμαρτία σου. Σ' αγαπάει ο Χριστός. Βγάλε τα χείλη σου λοιπόν ευχαριστία, δοξολογία, όχι μουρμούρα, όχι κατήφια, όχι απογοήτευση, όχι με και γογκισμό Από σένα περιμένει ο Άγιος Θεός να λάβει τη δόξα, την τιμή και την προσκύνηση των οποίων του ανήκουν Γιατί σε σένα, εσένα και εμένα με ευεργέτησε δίνοντας και χαρίζοντας σε εμά τον Ιησού Χριστό, η λασμό υπέρ των αμαρτιών ημών. Σήμερα λοιπόν σήκωσε το κεφάλι σου, σήκωσε το πνευματικό σου ανάστημα και είπε «Η το όνομα του Κυρίου ευλογημένο, δόξα Κύριε, γιατί με βεργέτησες, με λέησες, μου δώσες θαυμάσια, μεγαλεία και έτσι εξεφυλαγμένα για μένα ναι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια αγαπητοί μου φίλε και φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος μας είναι αγαθός, χορηγός των πάντων. Θέλει τον άνθρωπο να τον πλουτίσει, Θέλει τον άνθρωπο να τον ευλογήσει, θέλει τον άνθρωπο να τον θεραπεύσει, θέλει τον άνθρωπο να του ανοίξει νέου οδού. για να μπορεί πάντα από τα χίλια του να βγαίνει δοξολογία, αλλά και ακόμα ο άνθρωπο ο οποίος είναι πεπισμένος και γνωρίζει στον οποίο, σε ποιον επίστεψε, γνωρίζει σε ποιον ένδωσε τη ζωή του, την καρδιά του, τη, 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 όλη του την τη ψυχοσύνθεση, ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι ο άνθρωπος όπου μέσα και στη δοκιμασία ακόμα ευχαριστία θα βγάζει το, το στόμα του. Δοξολογία θα βγάζει το στόμα του. Γιατί ό,τι και να επιτρέψει τελικά ο Θεός στη ζωή μας, ευχαριστούμε τον Κύριο, ας πούμε τι στέλνει να χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Στεναχωρία, ασθένεια, ύψωμα, βάθος. Τι θα μα χωρίσει από τι αγάπη του Χριστού. Αν είμαστε προσκεκολημένοι σε αυτόν, ό,τι και να επιτραπεί στη ζωή μα, μέσα από τα χείλη μα θα βγαίνει δοξολογία, ευλογία για το όνομα του κυρίου και ευχαριστία. Ευχαριστούμε τον κύριο, αγαπητοί μα φίλοι και, και, και φίλε. Δια τούτο εξέβρε ότι πα πόρνο ή ακάθαρτο ή πλεονέκτη, ώστε είναι δεν έχει κληρονομία τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Και α μη σα πλανά μη δεις και σα απατά με ματέου λόγου επειδή διατάφτα έρχεται η οργή του Θεού επί τη ουγιού τη απειθία. Μη σα εξαπατά λοιπόν κανεί, ενώ ευεργετηθήκαμε όλοι από τον Άγιο Θεό, ενώ λάβαμε τι μέγιστε και τίμιε επαγγελίε, ξαναγυρνάει ο άνθρωπο εκεί όπου το χέρι του παντοδύναμου Θεού τον έβγαλε, α μη σα εξαπατάει κανεί, λέγοντά σα ότι δεν πειράζει, όπω και να έχουν τα πράγματα, ο Θεό αγαπάει και θα σε αγαπάει για πάντα και δεν αλλοιώνεται η αγάπη του Θεού. Αλήθεια είναι αυτή. Όμω ο άνθρωπο απομακρυνόμενο από το θέλημα του Θεού, μένοντα στην απίθεια του λόγου του Θεού, δεικνύοντα με τα έργα του και τη ζωή του ότι δεν θέλει αυτή την αγάπη, ότι δεν έχει εκτιμήσει και αξιολογήσει πραγματικά αυτή την αγάπη, όποια δίνοντάς του την αξία που πρέπει και οφείλει να δώσει, τότε λυπούμεθα, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει για αυτούς τους ανθρώπους ότι θα βρεθούν μπροστά στην οργή του Θεού. Μα καλά, ο Θεός δεν είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται και μένει σε αυτό και δεν βρίσκει οδό επιστροφής και μετανοίας, τότε σε αυτόν δυστυχώς έρχεται η ώρα που ο άνθρωπος θα βρεθεί μπροστά στην οργή του Θεού. Ε. Και αυτά βεβαίω ο λόγο του Θεού δεν μα τα λέει για να μα φοβερήσει, αλλά είναι η αλήθεια και πρέπει ο άνθρωπο να γνωρίζει και τι δύο όψεις του νομίσματος. Ευχαριστούμε τον κύριο. Άρα λοιπόν, αυτόν τον οποίο παραλάβαμε, σε αυτό να μένουμε. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο φανερώθηκε σε εμά και δεχθήκαμε, ευχαριστούμε τον κύριο, αυτό μέσα στη ζωή μας, τότε σε αυτό πρέπει να μένουμε. Αμετακίνητη, σταθερή, πληρούμενη με το Πνεύμα το Άγιο στην παρουσία του Θεού, έτσι ώστε να βλέπουμε τον καρπό τον οποίον το Πνεύμα του Θεού το Άγιο θα φανερώσει σε όλη μας την ύπαρξη μέσα στη ζωή μας, Ισδόξαν δόξαν του Αγίου του ονόματος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αντί μας φίλοι και φίλες, ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια, είναι, είναι αλήθεια, δεν έχει αλήθεια, είναι η αλήθεια και μας δείχνει πραγματικά ποιο είναι ο δρόμος στον οποίο ο άνθρωπος καλείται να περπατήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας συστήνει λοιπόν να μένουμε στο φως, μας συστήνει ο λόγος του Θεού να μένουμε στην αλήθεια, να μην συγκοινωνούμε με τα έργα του σκότους, τα άκαρπα, αλλά να μένουμε στο φως, στην αλήθεια, στο Λόγο του Θεού, για να μπορεί ο Λόγος του Θεού να καρποφορεί μέσα μας, πάνω μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο περιβάλλον το οποίο κινούμαστε. Είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι, είμαστε πραγματικά μακάρι να πω καλύτερα, έτσι όπως ο Λόγος του Θεού λέει, όταν ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα μας, όταν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού βρίσκει απήχηση στην καρδιά μας, όταν εμείς βρίσκουμε χάρη στα μάτια του ευλογημένου Κυρίου μας και εκτελούμε τελικά το Λόγο του Θεού και πράττουμε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Ο Θεός βεβαίως να μας βοηθήσει όλους μας, να μπορέσουμε να εκτελέσουμε όλα αυτά τα οποία το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εντέλεται, Ζητάμε δύναμη από τον Θεό, ζητάμε την ε, δικιά του επέμβαση στην αδυναμία μας και στην ολιγοπιστία μας, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος αγαπητοί φίλοι και φίλες θα σταθεί με αυτό το πνεύμα της συνεργασίας και δεν θα απειθήσει απομακρυνόμενος από τα εντάλματα του Λόγου του Θεού, αυτός ο άνθρωπος θα βρει χάρη ενώπιον των οφθαλμών του των Άγιων, χάρη ενώπιον των ανθρώπων, ευχαριστούμε τον Κύριο, και θα μπορέσει να αγωνιστεί τον καλό αγώνα της πίστης έως τέλους και να λάβει πραγματικά στο τέλος της πίστης του τη σωτηρία της ψυχής του. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας, ήθε να μας βοηθήσει πραγματικά να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού εντέλεται σε εμάς, να παρακαλέσουμε τον Άγιο Κύριο να μας δώσει φανέρωση και πληροφορία Αγία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε μέχρι τέλους στην παρουσία Του και να απολαύσουμε την αιώνια ζωή μαζί με όλους τους Αγίους. Αμήν.